Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ που έγινε την προηγούμενη Τρίτη, είχαμε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν πρώτον τον απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2014. Αυτή ήταν μία συνεδρίαση. Ο οικονομικός απολογισμός μας έδειξε ότι ένα μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων παρεμβάσεων και των λειτουργιών που είχαμε προβλέψει σαν ΕΣΔΑΚ υλοποιήθηκαν, απλά δεν προχώρησαν κάποια έργα τα οποία δεν είχαμε καταφέρει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Το κομμάτι αυτό που αφορά τον απολογισμό ψηφίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΑΚ. Το δεύτερο θέμα που αφορούσε και τη δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ αφορούσε την τιμολογιακή πολιτική και το τεχνικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ για το 2015. Το ένα σκέλος αυτής της συνεδρίας που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με αρνητική ψήφο των τριών εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου. Για την περιοχή μας, στο τεχνικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ προβλέπεται η κατασκευή ενός νέου μικρού κυττάρου, το οποίο θα καλύψει τις τυχόν ανάγκες οι οποίες μπορεί να προκύψουν στα επόμενα χρόνια και αφορούν τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σιτίας, διότι, να πληροφορήσουμε τους συνδημότες μας, τους συμπολίτες μας, το λειτουργούν κύτταρο του ΧΙΤΑ του Δήμου μας έχει μία διάρκεια ζωής με βάση και κάποιες σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Οπότε εμείς προετοιμαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες μετά αυτή την περίοδο που έχει διάρκεια ζωής το κύτταρο. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη μια μελέτη την οποία φτιάχνει η τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ και προβλέψαμε και στο τεχνικό πρόγραμμα ένα ποσό το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της κατασκευής ενός νέου μικρού κυττάρου. Να πούμε βέβαια ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά για την περιοχή μας με την υλοποίηση της πρότασης που προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα και αφορά την κατασκευή μιας μεγάλης μονάδας, ενός εργοστασίου θα λέγαμε, το οποίο θα κάνει μηχανική διαλογή των απορριμμάτων και θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Σιτίας και του Δήμου Ιεράπετρας. Ο προϋπολογισμός αυτού του έργου είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα τμήμα του συνολικού πακέτου που αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων Κρήτης, που όπως είναι γνωστό έχει λεχθεί αυτό πολλές φορές από τον Περιφερειάρχη και μάλιστα τώρα τελευταία και σε συνεννόηση με τον σημερινό Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Σταθάκη. Αφορά λοιπόν ένα πακέτο χρηματοδοτήσεων 108 εκατομμύρια ευρώ και μέσα από αυτό το πακέτο προβλέπεται και η χρηματοδότηση των 25 εκατομμυρίων ευρώ που σας είπα για την μονάδα μηχανικής διαλογής που θα γίνει εδώ στο Δήμο Σιτίας. Απορίας άξιο βέβαια είναι γιατί να διαφωνεί στην ουσία ο Δήμος Ηρακλείου με την μονάδα αυτή, γιατί πάνω σε αυτό υπήρξε και η αρνητική ψήφος του Δήμου Ηρακλείου. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, σαν Δήμο Σιτίας και εγώ σαν αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ, κάναμε τη συγκεκριμένη εισήγηση, πέρασε κατά πλειοψηφία και πιστεύω ο συνολικός σχεδιασμός να υλοποιηθεί, διότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα. Το άλλο κομμάτι που αφορά την τιμολογιακή πολιτική και το θέμα της τρίτης συνεδρίας που αφορούσε τη σύνταξη του προϋπολογισμού, γι' αυτά απλά έγινε μία συζήτηση, διότι για να έχουμε λήψη απόφασης θα έπρεπε να συμμετέχουν τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ, δηλαδή 22 άτομα, δεν ήταν τόσα παρόντα στην συνεδρίαση, οπότε η συνεδρίαση αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε και την λήψη απόφασης. Πάντως, στην ανταλλαγή απόψεων και στην ενημερωτική συζήτηση που έγινε, καταλήξαμε στην ουσία στους άξονες οι οποίοι θα καθορίσουν για την τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΑΚ για την επόμενη χρονιά, μάλλον για την τρέχουσα χρονιά, το 2015, και αυτή θα έχει τρία κομμάτια. Το ένα θα αφορά τη διαχείριση των ΧΙΤΑ, όπως το ΧΙΤΑ Σιτίας. Το άλλο κομμάτι θα αφορά
μία μικρή εισφορά που θα πρέπει να δίνει κάθε Δήμος για τα λειτουργικά έξοδα του ΕΣΔΑΚ, και το τρίτο κομμάτι μία επίσης μικρή εισφορά, 1,5 ευρώ ανά τόνο, για τα απορρίμματα του κάθε Δήμου. Αυτό το 1,5 ευρώ ανά τόνο είναι υποχρεωτικό να το βάλουμε, διότι αφορά στην ουσία την αποκατάσταση η οποία επιβάλλεται να γίνει με βάση τον νόμο όταν οι λειτουργούντες χυτά στην περιφέρεια Κρήτης σταματήσουν τη λειτουργία τους και μεταφερθούμε σε μια άλλη λογική, χρησιμοποιώντας μια άλλη τεχνολογία, αυτή που περιέγραψα και στην αρχή, τη μηχανική διαλογή των απορριμμάτων. Αυτά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΑΚ. Να πούμε βέβαια έτσι για να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι ο ΕΣΔΑΚ έχει Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους που ορίσαν τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων και είναι 33 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπάρχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία εγώ είμαι αντιπρόεδρος, με πρόεδρο τον κύριο Μαστοράκη Γιάννη, το Δήμαρχο Χερσονήσου. Η Εκτελεστική Επιτροπή στην ουσία αποφασίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι, ο ΕΣΔΑΚ, στην ουσία εκτελούμε τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και αφορούν στην ουσία την περιφερειακή διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Κρήτη.